ήθελα να καταθέσω. Έχουμε και σε μετάφραση το κείμενο το τελικό το οποίο είχε κατατεθεί από τους εταίρους δανειστές για τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις εν πάση περιπτώσει, και είναι στο πρωτότυπο στα αγγλικά χωρίς ακόμα να έχει μεταφραστεί, αλλά θα κατατεθεί και αυτό μεταφρασμένο εγκαίρως το κείμενο που αφορά στο χρέος. Είναι τα δύο κείμενα τα οποία αναφέρονται μέσα στο ερώτημα. Κύριε Βούτση, σας ευχαριστούμε. Είναι τα επίσημα κείμενα τα οποία δόθηκαν στην ελληνική αντιπροσωπεία. Κύριε Βούτση, σας ευχαριστούμε. Δεν είναι με υπογραφές, είναι για τους τρεις θεσμούς. Κύριε Βούτση, σας ευχαριστούμε. Τα έγγραφα τα οποία καταθέσατε να αναπαραχθούν και να διανεμηθούν. Αντιλαμβάνομαι από την δήλωσή σας ότι το αγγλικό κείμενο είναι αυτό που παραδόθηκε προς την ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτό η κυβέρνηση το γνωστοποιεί. Η μετάφραση είναι αυτή η οποία έγινε από ελληνικής πλευράς σε αυτόν τον πολύ σύντομο χρόνο, προκειμένου να υπάρχει και ελληνική μετάφραση. Επειδή ακούω διάφορα... Κύριε Καμένο, σας έχω δει, θα σας δώσω το λόγο, επιτρέψτε μου μόνο να διασαφίσουμε ορισμένα πράγματα. Επειδή ακούω διάφορες παρεμβολές από βουλευτές που έχουν υπάρξει και υπουργοί κυβερνήσεων, οι οποίες εισήγαγαν νομοσχέδια με κείμενα τα οποία εκαλείται η Βουλή να κυρώσει εν σχεδίο, αλλά και κυβερνήσεων με υπουργούς που ψήφισαν νομοσχέδια τα οποία οι ίδιοι δήλωσαν ότι δεν έχουν διαβάσει. Χαίρομαι που πλέον διεκδικούν και οι βουλευτές και οι πολίτες να γνωρίζουν και να διαβάζουν τα κείμενα, να έχουν το χρόνο να το πράξουν και να μην καλούνται να το κάνουν εκβιαστικά σε 10 ώρες υπό την απειλή ότι ανοίγει τη Δευτέρα το χρηματιστήριο του Τόκιο και πρέπει να έχουν ψηφιστεί απεχθέστατες ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι εποφελία του δημοσίου συμφέροντος. Χαίρομαι λοιπόν που μετατοπίζονται κάποιοι και κάποιες.